Γιατί όσα διαβάζομαι στα πνευματικά βιβλία και όσα ακούμε στις ομιλίες δεν τα συγκρατούμε στη μνήμη μας. Μάλιστα. Δηλαδή η μνήμη μας δεν είναι στεγανή, όπως λέμε. Έχει τρύπες και τρυπούλες και από εκεί φεύγει ό,τι ακούμε. Ή όπως επί το λαϊκότερον, μπαινάκης και βιανάκης. Από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο αυτοί βγαίνουν. Πάντως είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι μόνο για τα πνευματικά βιβλία. Είναι γενικά για κάθε μελέτη. Και στο σχολείο σας, νομίζω, αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα της μνήμης. Δεν είναι μόνο βέβαια να καταλάβουμε ένα μάθημα, αλλά είναι και να το συγκρατήσουμε το μάθημα αυτό. Και έτσι λοιπόν ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι αξιόλογη εδώ η ερώτηση, και για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καλλιεργήσουμε τη μνήμη. Είπα να καλλιεργήσουμε τη μνήμη. Ναι, η μνήμη καλλιεργείται. Όλες οι πλευρές, θα λέγαμε, του νου μας καλλιεργούνται, και η φαντασία καλλιεργείται και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της μνήμης. Να έχουμε μία, όπως λέγεται, στεγανή μνήμη. Να μην έχει τρύπες το μυαλό για να φεύγει ό,τι έχουμε διαβάσει, ό,τι έχουμε ακούσει. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο για να θυμόμαστε, ξαναλέγω, όχι μόνο τα πνευματικά βιβλία ή τις ομιλίες που ακούει κανείς κάποιου, αλλά οτιδήποτε. Πρώτο στοιχείο, μην το ξεχνάτε, είναι η επανάληψη. Η επανάληψη, θυμάμαι ένα ρητό, ήταν στο γραφείο του διοικητού της σχολής τον καιρό που εγώ υπηρετούσα στρατιώτης. Περνούσαμε από μια σχολή και έγραφε εκεί ότι η επανάληψη είναι η μητέρα πασών των επιστημών. Θέλεις λοιπόν να μάθεις πολλά πράγματα και πολλές επιστήμες. Θέλεις να συγκρατήσεις εκείνα τα οποία μαθαίνεις. Θα επαναλαμβάνεις εκείνο το οποίο κάποτε άκουσες ή διάβασες. Μία καλή μέθοδο, εγώ τουλάχιστον τη χρησιμοποιώ. Υπάρχουν βιβλία στη βιβλιοθήκη μου που δεν θα ήθελα να υπάρχει ούτε μια μουτζουρίτσα. Και υπάρχουν βιβλία στη βιβλιοθήκη μου που έχουν... σημειώσεις από κάτω και υπογραμμίσεις πάρα πολλές. Ιδίως στον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμου που κάποτε έκανα εδώ στον κόσμο, στο λαό μας, δεν θα το γνωρίσετε σε τι κοκκίνισμα είναι. Με κόκκινο μολύβι, με πράσινο μολύβι, με μπλε μολύβι, στα περιθώρια εκεί σημειώσεις, γιατί τότε κρατούσα μόνο το κείμενο και μια σημειωσούλα που έβαζα εκεί μπορούσα να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, να μου υπενθυμίζετε κάτι. Το έχω πει πολλές φορές ότι αν μου ζητούσαν τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, είναι ο 39ος τόμος της Αποστολικής Διακονίας των Πατέρων, να τον χαρίσω ή να τον δανείσω. Όχι, θα χάριζα ένα καινούριο βιβλίο, εκείνο με τις σημειώσεις μου, ποτέ. Ξέρετε πόσες φορές καταφεύγω εκεί για να βρω κάτι? Γιατί υπεγράμμισα και επεσήμανα. Έτσι, όταν μελετούμε θα κρατάμε, θα σημειώνουμε και θα υπογραμμίζουμε μέσα στο ίδιο το βιβλίο. Έτσι, κατά καιρούς μπορούμε κάτι να επαναλαμβάνουμε. Ανοίγουμε το βιβλίο, εκείνο που σημειώσαμε, ρίχνουμε μια ματιά. Πνευματική Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά υπογραμμισμένα έχω. Και όπως καμιά φορά ανοίγω για να βρω κάτι, βρίσκω και τα υπογραμμισμένα. Ξαναρίχνω μια ματιά στα υπογραμμισμένα. Τι λέγεται αυτό? Επανάληψη. Μην το ξεχνάτε. Η επανάληψη είναι η μητέρα πασών των επιστημών. Ακόμη. Λέγανε οι Λατίνοι, τα λόγια πετούν, τα γραφτά μένουν. Το ξέρετε αυτό το ρητόν. Τι θα πει? Θα σημειώνω ό,τι ακούω. Ποτέ μην πάτε να ακούσετε μία διάλεξη ή στο σχολείο μάθημα, εάν δεν έχετε βιβλίο βοήθημα, αλλά και να έχετε πάλι, ποτέ μη σταθείτε χωρίς σημειώσεις. Ένα τετράδιο, μολύβι, και ό,τι ακούμε το γράφουμε.
Σημειώσατε ότι ένας καθηγητής που διδάσκει θα σας πει πράγματα βεβαίως τα οποία είναι παραπέρα από εκείνα που γράφει το βιβλίο. Αυτές οι σημειώσεις είναι πολύτιμες. Κάποια φορά που κάτι ηλεκτρονικά εκεί σπούδασα, έκανα το εξής. Απλώς σας λέω τι έκανα. Τη μέθοδο την κρατώ μέχρι σήμερα και στα θεολογικά θέματα. Αυτά που ετοιμάζω σε εσάς. Ανοίγω ένα βιβλίο, ανοίγω δεύτερο, τρίτο. Απλώνω γύρω-γύρω βιβλία. Τι έκανα τότε? Είχα το βοήθημα. Το βιβλίο του καθηγητού. Άνοιγα και ένα ξένο βιβλίο, γιατί τότε δεν είχαμε βιβλιογραφία αρκετή ελληνική στα ηλεκτρονικά. Άνοιγα λοιπόν και μια ξένη βιβλιογραφία. Και κρατούσα τις σημειώσεις του καθηγητού από τον πίνακα. Παραστάσεις παραστάσεων μαθηματικά και φυσική κτλ. Πήγαινα σπίτι. Την ίδια μέρα, ή το πολύ την άλλη μέρα. Και έκανα μια αντιπαραβολή του βιβλίου του καθηγητού, τα όσα έγραφε η ξένη βιβλιογραφία και εκείνα τα οποία πήρα από τον πίνακα. Για κάθε μάθημα δε είχα ειδικό τετράδιο. Φερρυπίν, τετράδιο μαθηματικών. Εννοεί τετράδιο πρόχειρο, Τετράδιο φυσικής, ηλεκτρονικών. Ξεχωριστά τετράδια. Να μην τα μπερδεύω. Και καθόμουν και έβγαζα σημειώσεις από αυτές τις πηγές. Και έκανα δικές μου σημειώσεις. Έτσι δούλευα. Και μέχρι σήμερα, σας λέγω αλήθεια, έτσι δουλεύω. Αν κάποιος έρθει, χτυπήσει την πόρτα και μπει μέσα όταν ετοιμάζω ένα θέμα, και αυτό το δικό σας και τα λοιπά, θα πάω να δω τι θα πει Νικολαίτης σε εγκυκλοπαίδεια. Τούτο, εκείνο, 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 υπομνήματα. Τα ανοίγω όλα και πολλές φορές είναι το ένα βιβλίο πάνω στο άλλο, γιατί δεν έχω και πολύ χώρο. Τότε αυτά τα πράγματα εδραιώνουν τη μνήμη, αλλά θυμόμαστε. Πιστεύω το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα κρατούμε σημειώσεις. Χαίρομαι και επαινώ πάρα πολλά παιδάκια, ακόμη και κάτι πιτσιρικάκια, να εκείνος ο μικρούλης μου τζουρώνει, δεν έχει σημασία. Ξέρετε τι μαθαίνει? Μαθαίνει να κρατάει χαρτί και μολύβι. Μπορεί να μην ξέρει, να μην πει ούτε στην πρώτη. Ποια τάξη πηγαίνεις, μικρό παιδάκι? Εδώ εσένα σε ρωτάω. Ποια τάξη πηγαίνεις σχολείο? Σε ρωτώ. Ίσως δεν πάει σχολείο. Αλλά και μόνο γιατί κρατάει χαρτί και μολύβι, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνομαι την μέθοδο. Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Ακόμη, μπορούμε εκείνο που διαβάσαμε, πω εδώ αυτό τι ωραίο που είναι, να το συζητούμε. Ξέρετε ότι κάτι που γνωρίζουμε, όταν το συζητήσουμε, θα ανταλλαχθούν απόψεις και αυτό θα εδραιωθεί περισσότερο. Και θα δείτε και κάτι άλλο. Κάτι που δεν το καταλάβαμε, ενώ το συζητούμε, κάπου εκεί το καταλαβαίνουμε. Αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμεθα. Η συζήτηση, ο διάλογος με άλλους, κουβεντιάζουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και ό,τι κουβεντιάσαμε από εκείνα που διαβάσαμε, και αυτό μένει ομοίως στην μνήμη. Θα μπορούσαμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά μένω μόνο σε αυτά τα πολύ λίγα. Και να πω τι, να πω ίσως το σημαντικότερο απ' όλα. Να έχουμε ενδιαφέρον. Όταν έχω ενδιαφέρον για αυτό που ακούω και αυτό που διαβάζω, αυτό θα το θυμάμαι. Εάν δεν έχω ενδιαφέρον, αυτό θα το ξεχάσω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διαθέτουμε πάνω απ' όλα, βέβαια, το ενδιαφέρον. Και για το Λόγο του Θεού, αλλά και για άλλα πράγματα, μαθήματα κτλ. Αυτά για αυτήν την απορία.